Και θέσαμε τα δικά μας ερωτήματα που νομίζουμε ότι εκφράζουν και τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Τώρα για το ζήτημα της καθαριότητας έχουμε καταθέσει γραπτή ερώτηση των σχολείων. Θεωρούμε ότι είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Πολλές φορές έχουμε θέσει στο Δημοτικό Συμβούλιο τα προβλήματα της υλικοτεχνικής υποδομής που υπάρχουν, με τα μεγαλύτερα από αυτά να είναι τα κτηριακά προβλήματα στο Πολυκλαδικό, η στέγαση του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου, μέχρι και μικρότερα που έχουμε βάλει κατά καιρούς, διαμονώσεις, ελεκτροματισμούς, αθλητικούς χώρους, άπλιους χώρους κλπ. Σήμερα θα ξαναβάλουμε ένα θέμα για την καθαριότητα των σχολείων. Δυστυχώς η πλειοψηφία τους με ελάχιστες εξαιρέσεις αυτές των νεόδημητων σχολικών μονάδων αντιμετωπίζει σοβαρότερα προβλήματα στις τουαλέτες που χρησιμοποιούν οι μαθητές. Υπαλληλότητα ορισμένων εγκαταστάσεων, σωληνώσεις, υδραυλικά συστήματα, αποχέτευση και η ελλιπή συντήρησή τους ευθύνεται για το έντονο πρόβλημα δυσοσμίας που παρατηρείται στους χώρους αυτούς. Μεγάλο πρόβλημα για την υγιεινή και την καθαριότητα των σχολείων αποτελεί το γεγονός πως οι καθαρίστριες με συμβάσεις μίσθωσης έργου αναλαμβάνουν καθήκοντα μετά τη λήξη των μαθημάτων, τη στιγμή που οι ανάγκες των σχολείων σε καθαριότητα είναι μεγάλες κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους, ιδιαίτερα σε δημοτικά και σε νηπιαγωγεία. Τις πρωινές ώρες στα περισσότερα σχολεία δεν υπάρχει καθαρίστρια και οι τουαλέτες ήδη μετά το πρώτο διάλειμμα παρουσιάζουν ένα αποκρουστικό θέαμα με έντονη ισοζυμία. Περιληπτικά, εντάξει. Αρκετά στοιχεία από τα παραπάνω. Όπως αναφέρουμε και στην ερώτησή μας, αναφέρονται σε κοινή ανακοίνωση της Ένωσης Γονέων και των 21 σχολείων, τα οποία έχουν ζητήσει και τη συνάντηση με εσάς και θέλουν την απάντησή σας. Απαιτούμε όμως και από την κυβέρνηση να αυξήσει το κρατικό προλογισμό της χρηματοδότησης προς τις σχολικές επιτροπές και να μην σφυρίζει αδιάφορα και να τα πετάει όλα στους Δήμους, έτσι ώστε να λυθούν και τα ζητήματα καθαριότητας από τους Δήμους. Και νομίζουμε ότι πρέπει οι ίδιοι οι Δήμοι να παλέψουν προς αυτή την κατεύθυνση και σας θέτουμε και τα υπόλοιπα ζητήματα που βάλαμε. Τρίτη ερώτηση και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, είναι το θέμα με τα ΤΟΜΗ. Είχαμε συμφωνήσει πάλι εδώ ομόφωνα ότι ο χώρος στο Δυτικό Κέντρο εδώ και ένα χρόνο θα δοθεί στο πρώτο ΤΟΜΗ για να πάει εκεί νομίζω 7-8 εργαζόμενοι, γιατροί και διοικητικό προσωπικό. Δεν έχει πάει ακόμα εκεί, στεγάζεται στο Κέντρο Υγείας το παλιό ΙΚΑ. Ακόμα το πρώτο τόμι και έχει έρθει τώρα πλέον εδώ και 2 εβδομάδες το δεύτερο. Άλλοι 7-8 εργαζόμενοι που ήταν με απόφανη απόφαση να πάνε στο Ανατολικό Κέντρο και πάλι δεν πήγαν εκεί. Και στεγάζονται και αυτοί στο Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου, το οποίο είναι μέσα στις συνθήκες να μην έχουν δουλάπες, να μην έχουν γραφεία, να μην μπορούν να εξυπηρετήσουν έναν κόσμο, να μην μπορούν να χρησιμοποιηθεί η εργασία τους προς όφελο των δημοτών για κάτι που είχαν προσληφθεί να κάνουν. Λοιπόν, δεν λέω να εξοπλίσει ο Δήμος, ούτε είχαμε πει να εξοπλίσει ο Δήμος αυτού τα δύο τομεί, αλλά πρέπει να, οι χώροι να φτιαχτούν εκεί, να είναι καθαροί. Υπάρχουν ζητήματα και για έξω με τα πορτάρια και όλα αυτά, αλλά και μέσα να γίνει ένα φρεσκάρισμα, να γίνει ένα βάψιμο, να είναι έτοιμοι έτσι ώστε να δοθούν. Και εδώ και ένα χρόνο δεν έχει γίνει κάτι προ αυτή την κατεύθυνση. Ενώ υπήρχε μόφωνη απόφαση. Κάτι πρέπει να κάνει η δημοσιογραφία.